και νικητής του Hell's Kitchen ήταν ο Ιωάννης Ραφαήλ. Τι κάνει όμως ο νικητής του γνωστού αυτού reality μαγειρικής, το οποίο θα λέγαμε ήταν και αρκετά σκληρό. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Ιωάννη Ραφαήλ. Καλησπέρα κύριε Ραφαήλ. Καλησπέρα Λάζο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές. Εμείς ευχαριστούμε. Σε έχουμε χάσει βρε Γιάννη μας και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολλές φορές και το άσχημο της τηλεόρασης. Τι εννοώ? Ότι δίνει δημοσιότητα ξαφνικά σε ένα πρόσωπο και μετά όταν πια, ας το πω και στη λαϊκή τώρα, δεν μ' άρεσε αυτή η φράση, δεν πουλάει άλλο αυτό το πρόσωπο, το ξεχνάμε. Εμείς όμως δεν σε ξεχνάμε, Ιωάννη Ραφαήλ, γιατί ήσουν ο νικητής του Hell's Kitchen και δεν είναι και εύκολο αυτό να καταφέρεις να διακριθείς ανάμεσα σε πόσους παίχτες, Ιωάννη, τότε. Αν θυμάμαι καλά, ήμασταν 20 μαγείροι. Mm-hmm. Ας πούμε έτσι, ήταν περισσότεροι βασικά. Καταφέραμε και μπήκαμε οι 20 κορυφαίοι στο παιχνίδι. Τι κάνει σήμερα ο νικητής του Hell's Kitchen? Πώς είσαι, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Λονδίνο. Mm-hmm. Στο βροχερό Λονδίνο, όπως είπες και πριν. Η αλήθεια πάρα πολύ καλά. Εργάζομαι εδώ πλέον. Με έχει αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Βλέπει το ταλέντο μου, το μαγειρικό προφανώς, και την εμπειρία που έχω. Και προσπαθώ να εξελιχθώ εδώ. Στην Ελλάδα δεν είχες, ας πούμε, ένα σπίτι του τύπου σπίτι, ενώ μια επαγγελματική στέγη και χρειάστηκε να ξενιτευτείς, όπως και πολλοί Έλληνες φυσικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το τελευταίο καιρό που επικρατεί γενικά στην Ελλάδα. Πολλά παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Κοίταξε να σου πω ότι έχω προσπάθησα. Mm-hmm. Προσπάθησα πάρα πολύ και φεύγοντας από την πατρίδα μου τη Ρόδο, προτίμησα να πάω στην Αθήνα, όπου είναι και η πρωτεύουσα και θα μου έδινε κάτι καλύτερο. Όχι, ας πω την αλήθεια, ότι δεν μου έδωσε κάτι η Αθήνα. Mm-hmm. Η Αθήνα μετά το παιχνίδι ήταν αφιλόξενη προς το πρόσωπό μου τουλάχιστον. Είναι ίσως αυτό που είπες προηγουμένως, ότι αν βγεις στην τηλεόραση μπορεί να φαίνεσαι διαφορετικά στον κόσμο, στο κοινό έξω. Καθώς επίσης και οι επιχειρηματίες σε βλέπουν με άλλο μάτι, του τύπου ότι μπορείς να φύγεις, να μην μείνεις στη δουλειά και ίσως να μην σε προσλάβουν γιατί θεωρούν ότι θα ζητήσεις πολλά χρήματα, παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα πιστεύεις ότι όλη αυτή η δημοσιότητα που πήρες τότε στο παιχνίδι σου έκανε κακό σε εξέλιξη μετά επαγγελματικά? Αυτός, ναι, μου έκανε και κακό, θα mm-hmm. έλεγα. Ή θα mm-hmm. σου έλεγα 50-50. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινής, 50-50. Το χρηματικό ποσό που κερδίσατε τότε, το επενδύσατε? Ναι. Αυτό είναι μια φάση που με πονάει πάρα πολύ. Το επένδυσα στην υγεία μου, Λάζο, γιατί είχα ένα μεγάλο ατύχημα το χειμώνα προς το Πάσχα βασικά, μεγάλη Πέμπτη του περασμένου χρόνου. Είχα ένα μεγάλο ατύχημα, με χτύπησε αυτοκίνητο. Ήμουν τυχερός στην ατυχία μου γιατί φορούσαν ο εξοπλισμό μου, αλλά έγινε η ζημιά. Πάθα μια μεγάλη ζημιά στον αριστερό μου ώμο, οπότε έμεινα για ένα ολόκληρο χρόνο με το χέρι δεμένο και όλα αυτά οπότε με πήγε επαγγελματικά πίσω. Κάτι το οποίο και τα συναντήσα, να σου απαντήσω και στην πρώτη ερώτηση που μου έκανες, όταν η Αθήνα δεν ήταν αφιλόξενη προς το πρόσωπό μου, mm-hmm. η Ρόδος, πάλι η πατρίδα μου, γύρισε και μου είπε, έλα εδώ, θα δουλέψεις εδώ. Αυτό λίγο πόνεσε, γιατί έκανα προσπάθειες πάνω, γιατί ήθελα να φτάσω πιο ψηλά. Mm-hmm. Τουλάχιστον γύρισε η πατρίδα και μου έδωσε μια θέση εργασίας. Πληρώθηκα από το παιχνίδι, κάτι το οποίο και εκεί ταλαιπωρήθηκα, γιατί τα λεφτά μου δεν τα πήρα στην ώρα μου. Αλλά εντάξει, ομολογουμένως, υπάρχουν καθυστερήσεις. Okay. Μεν δεν πήρες τα χρήματά σου. Καλά. Αυτό ήθελα να σου πω. Μεν δεν πήρες τα χρήματά σου στην ώρα σου. Βέβαια τα έφαγες στους γιατρούς στην ουσία. Τα έτσι. Έφαγα ουσιαστικά στους γιατρούς, διότι τα ατύχηματα πάρα πολύ μεγάλο. Με χτύπησε ένα αυτοκίνητο με αρκετή μεγάλη ταχύτητα, οπότε δεν χρειάζεται να βγούμε διαδικασία να περιγράψουμε το ατύχημα, θα πάμε χρόνο τζάπα. Απλά για γενικά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σεβαστεί το σώμα του και το να έχει, να προστατευτεί γενικά. Okay. Πρέπει να παίρνει τον εξοπλισμό του, το κράνος και όλα αυτά.
για να μην φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή που έφτασα εγώ, παράδειγμα. Ήμουν τυχερός στην ατυχία μου χωρίς τον εξοπλισμό μου. Αλλά άργησα να πάρω τα χρήματα και όταν ήρθαν τα χρήματα ήταν σε λάθος στιγμή όπου τα επένδυσα για να γίνω καλά. Ο οδηγός που σε χτύπησε, ναι, σταμάτησε ή σε εγκατέλειψε εκείνη τη στιγμή? Το ήμουν λέω... τυχερός ότι δεν με εγκατέλειψε γιατί υπήρχαν μαρτύροι, ναι, αλλά τι να το κάνεις, Λάζο μου. Το θέμα είναι ότι μου έκανε ζημιά. Το λέω γιατί... Δηλαδή και που ήταν εκεί, όσο καταλάβεις, και που ήταν εκεί, αυτή τη στιγμή τρέχουμε με δικαστήρια. Είναι... Και πόσο μάλλον που τρέχουμε τα δικαστήρια για να βρούμε το δίκαιο μας, παράδειγμα. Το λέω, Ιωάννη Ραφαήλ, για το λόγο ότι είχαμε, ναι, ένα τροχαίο πριν τρεις ημέρες, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ναι, εδώ στην Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας, ναι, όπου ένας, ναι, οδηγός μιας πανάκριβης κορβέτ, ενός πανάκριβου οχήματος, εγκατέλειψε έναν 25χρονο μοτοσυκλετιστή που δυστυχώς, σωστά, έχασε τη ζωή του ο νεαρός αυτός ο άνθρωπος. Σωστά. Σωστά. Έχουμε μία εξέλιξη. Ναι. Μετά από τρεις ημέρες εξαφάνισης, ο οδηγός της Corvette που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο μοτοσυκλετιστή παραδόθηκε, ναι, στην αστυνομία. Είναι μια τελευταία εξέλιξη που μας έρχεται τώρα. Όπως βλέπουμε εδώ, μετά από τρεις ημέρες εξαφάνισης, ο οδηγός μαζί με τη δικηγόρο του παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα στο Ελληνικό. Πρόκειται για έναν άνδρα 40 ετών. Και την εμφάνισή του είχαν προαναγγείλει αστυνομικές πηγές που δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί, καθώς γνώριζε ότι ο εντοπισμός του ήταν θέμα χρόνου, αφού ήδη γνώριζαν τον ιδιοκτήτη. Αυτό για την εξέλιξη της συγκεκριμένης είδησης, και δεν ξέρω αν θες να δώσεις ένα μήνυμα, Ιωάννη Ραφαήλ, μετά από αυτή την περιπέτεια που πέρασες και εσύ. Εγώ θα σου μιλήσω και σαν ερασιτέχνης οδηγός αγώνων σε εισαγωγικά. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην οδηγική παιδεία του Έλληνα. Γενικά, έτσι, υπάρχει πρόβλημα. Επειδή ζω στο εξωτερικό τώρα και βλέπω τις διαφορές, οδηγούμε λίγο πάρα πολύ επικίνδυνα. Και δεν υπάρχει σεβασμός στη μοτοσυκλέτα γενικά. Είτε αυτό είναι ένα μικρό μηχανάκι, είτε μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί και εγώ έχω χάσει ανθρώπους από τη ζωή μου, φίλους μου κλπ. Πόσο μάλλον και το παιδί τώρα, αυτή τη στιγμή, τύπωσε πριν από λίγο. Ευτυχώς μου γύρισε και είπε ότι φταίω εγώ πλέον, το χτύπησα το παλικάρι. Αλλά παιδιά, να σου πω κάτι, η ζωή δεν έρχεται πίσω. Αυτό δυστυχώς. Και το θέμα είναι ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι στην παρούσα φάση τώρα το παιδί, okay, μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κινδυνισμού, δεν φορούσε, λέει, κράνος κλπ. Δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός, είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να αγοράσουμε όταν παίρνουμε μια μοτοσυκλέτα που κάνει 25 χιλιάρικα. Είναι, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορείς να μην δώσεις 1000 ευρώ για να πάρεις ένα καλό κράνος. Είναι το α και το μέγα. Δεν θα υπερασπιστώ αυτή τη στιγμή τον οδηγό, το αυτοκίνητο, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια πιθανότητα να ζούσε το παλικάρι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νικητή του Hell's Kitchen, Ιωάννη Ραφαήλ. Εύχομαι να έχεις ξεπεράσει αυτό το συμβάν στη ζωή σου, να μην σου άφησε, εννοώ, κάποια κουσούρια. Μου άφησε κάποια κουσούρια, έχω 90% κίνηση στο χέρι. 90% έχεις κίνηση στο χέρι. Ευτυχώς η επέμβαση πέτυχε, πήγαν όλα καλά, αλλά όπως όλα τα ατυχήματα αλλάζουν, αφήνουν και κουσούρια. Έχω ένα κόκαλο το οποίο μονίμως φαίνεται, είναι αντιστατικό, έτσι. Και ας πω ότι εγώ είμαι 28 χρονών. Δεν ήθελα στα 28 μου να φαίνεται ούτε το κόκαλό μου, ούτε να βάλω βίδες, ούτε σύρματα μέσα στους ώμους μου για να μπορώ να κάνω κινήσεις, έτσι. Ιωάννη και κανένα δεν το εύχομαι αυτό. Εύχομαι αυτό, αλλά... να σε έκανε πιο δυνατό και να έχει συνηθίσει να ζεις πλέον με αυτό, γιατί όπως μου περιγράφεις, ένα 10% πλέον στην κίνησή σου το έχεις χάσει. Και ξέρω ότι όταν είσαι σεφ και μάγειρας, έχεις... ανάγκη να λειτουργούν και τα δύο σου χέρια πολύ καλά. Κρατάς επαφές με τον αυστηρό του Hell's Kitchen, τον Έκτορα Μποντρίνη? Εννοείται πως κρατάμε επαφές. Θα σας πω ότι είναι αυτός που με βοήθησε πάρα πολύ όταν χτύπησα. Ναι. Που πάνω απ' όλα αλλάζω μου και να ακούσει και ο κόσμος έξω. Δεν είναι μόνο η κουζίνα. Είμαστε ανθρώποι. Είμαστε συναδέλφοι, εννοείται. Και όταν τον πήρα τηλέφωνο να του πω ότι ξέρεις κάτι, ανεβαίνω στην Αθήνα, θέλω να σε δω, είχα ένα τροχαίο. Ήταν από τους πρώτους που έτυχαν να με βοηθήσουν
για να βρω γιατρό, να βρούμε τους καλύτερους γιατρούς, νοσοκομεία και όλα αυτά. Φυσικά κρατάω σχέση με τον Έκτορα Βοτρίνη. Παραμένει αυστηρός απέναντί μου, αλλά κάτι το οποίο μου υπενθυμίζει ποιος είμαι. Και είναι, θα σου έλεγα, ότι ο μέντορας μου στην Ελλάδα. Πώς σας φαίνονται τα νέα παιχνίδια μαγειρικής? MasterChef βλέπετε? Όσο μου το επιβεβαιώνει ο χρόνος, ναι, γιατί έχουμε και τη διαφορά ώρας, οπότε δυσκολεύομαι. Παρακολουθώ. Η αλήθεια, τέταρτη σεζόν μου αρέσει περισσότερο. Παρακολουθώ, ναι, είμαι πάρα πολύ περήφανος που γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Θα έβαζε συμμετοχή διότι... ξανά σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Ναι, φυσικά θα έβαζα. Αν όχι σαν πέσκης ή σαν να, μία μέρα, ξέρω εγώ, να κάνω ένα guest κάτι, ξέρω εγώ, ή το... ή σε κάποια κριτική επιτροπή ίσως. Αλλά ναι, μου αρέσουν όλα αυτά τα παιχνίδια να γίνονται και θεωρώ ότι καλώς γίνονται. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχετε κάνει στη ζωή σας? Ακραίο. Δεν έχω κάνει κάτι ακραίο, θεωρώ, ακόμα. Θα ήθελα να κάνω κάτι ακραίο. Α, είσαι δηλαδή των ακραίων, ας πούμε, ενεργειών. Ναι, 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 κοίτα. Πάντα, πάντα. Τι θα Μου ήθελες, αρέσουν δηλαδή, τα... τι θα ήθελες ακραίο, δηλαδή, να κάνεις? Ακραίο. Δεν ξέρω, τα τελευταία μου πήραν διάφορα στο μυαλό. Δεν ξέρω, θα με αφήσουν να το κάνω. Δηλαδή. Κοίταξε, μου αρέσουν οι υπερβολικές ταχύτητες και όλα αυτά. Ναι, Κατάλαβα. οπότε Είναι ίσως κάτι που επικίνδυνα να έχει αυτά, να κάνει αλήθεια. με ταχύτητα Ναι. γενικά. Κάτι ίσως να ξέρω εγώ να εκτοξευτώ με μια κάψουλα και να ξαναεπιστρέψω στη γη, τι να σου πω, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Κάτι ακραίο, ναι, κάτι τέτοιο επίπεδο. Ένας μάγειρας, κατά την άποψή σου, πρέπει να έχει τατουάζ, να έχει piercing, να είναι έτσι λίγο πιο εναλλακτικός, πιο... να έχει τέτοιο στυλ, πιστεύεις? Ας πω ένα πράγμα. Τα τατουάζ και τα piercing νομίζω ότι πρέπει να προσδιορίζουν τη δουλειά του άλλου ή να είναι εμπόδιο σε μια δουλειά. Αυτό η αλήθεια υπάρχει μόνο στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Χρόνια μετά, με το καιρό που περνάει, νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι. Αλλά να σου πω ένα πράγμα, είναι άσχημο το να κρύβουμε κάποιον επειδή έχει τατουάζ. Σίγουρα είναι κακό να κάνουμε τατουάζ πριν ακόμα αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε μαγείρι. Γιατί δεν πάει μαγειρική σχολή ή μαγειρική γαστρονομία και τατουάζ μαζί. Δεν πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. Αλλά θα σου πω ότι δεν μπορείς να προσδιορίσεις του άλλου, να τον περιορίσεις επαγγελματικά γιατί έχει τατουάζ και πίση. Ναι. Θεωρώ πως είναι λάθος. Εσύ έχεις και από τα δύο αυτά. Και αυτή η στιγμή τη ζωή στο εξωτερικό. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εδώ βλέπω πάρα πολλές κουλτούρες και δουλεύουμε αρμονικά. Ξέρεις πόσο όμορφο είναι αυτό. Το πολύ αποτέλεσμα ωραία. Μετράει, το φαγητό που θα απολαύσει ο πελάτης και η ομάδα μέσα ικανοποίηση. Το ότι έχω εγώ piercing ή τατουάζ νομίζω ότι είναι περιττό. Δεν ενδιαφέρει τον πελάτη. Έχει ο Ιωάννης Ραφαήλ και τατουάζ και piercing? Ο Ιωάννης Ραφαήλ, όπως ξέρει ο κόσμος όλος, έχει πάρα και, πολλά τατουάζ και από τα δύο, πάνω του και piercing, ναι, έχουμε και από τα δύο. Όλα, παιδί μου, τα έχεις βάλει πάνω σου όλα, δεν έχεις αφήσει... Ναι, ίσως το πιο ακραίο πράγμα να κολλήσουμε στην προηγούμενη ερώτηση, το ναι. Πιο ακραίο ίσως αν ήταν να κλείσω όλο με το κορμί με τατουάζ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει αν εγώ είμαι μάγειρας ή όχι. Ναι, κατάλαβα, αλλά είναι αυτή της μόδας τώρα, ρε παιδί μου, ότι αν δεν έχεις, αν δεν έχεις και τατουάζ, δεν είσαι ναι, μάγειρας ναι, και τέτοια, ναι, ξέρεις, της μόδας. κατάλαβα. Και τώρα έχει περάσει λίγο η μόδα στο μαγειρικό και έχει πάει πιο πολύ στους μπάρμαν, ξέρω εγώ. Ναι. Στους αφήστε τους μπαρτέντε, μαγείρους για την ώρα. Κατάλαβα. Ναι. Ιωάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε. Εύχομαι εγώ σας να ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου πάνε όλα καλά, κατευχήν, όπως εσύ ονειρεύεσαι, και να έρθεις γρήγορα στην Ελλάδα που τόσο αγαπάς, συγκεκριμένα στη Ρόδο, γιατί ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τη Ρόδο. Αλλά όταν έρθεις στη Ρόδο, να έρθεις είναι... με το πλέον... του νικητή, του επιτυχημένου, όπως ήσουν και εσύ όταν τελείωσες το Hell's Kitchen, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι η τηλεόραση είναι λίγο σκληρή πολλές φορές, δυστυχώς. Ναι, κοίταξε, το ότι όπως και εσύ είπα στην αρχή, εγώ επέλεξα να φύγω από την Ελλάδα, γιατί ευτυχώς είμαι τυχερός, γιατί η σύντροφός μου ζει στο εξωτερικό, με βοήθησε πάρα πολύ και να ανταπεξέλθω πολύ γρήγορα στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι. Πόσο μάλλον μετά να γνωρίσω ανθρώπους και να με βοηθήσουν επαγγελματικά και να καταλάβουν την αξία μου. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει.
Και το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι ο κόσμος εξακολουθεί να φεύγει από την Ελλάδα. Είτε είναι μάγειρας, το πιο Πιστεύεις ταπεινό ότι επάγγελμα που υπάρχει, είτε δεν επιστήμονες. πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία στη χώρα μας σε σχέση Φυσικά με και το όχι. εξωτερικό? Φυσικά και όχι. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Βασικά δεν υπάρχει σύστημα, έτσι. Ενώ στο εξωτερικό υπάρχει, ας πούμε, στην Αγγλία που είσαι εσύ τώρα. Και στην Αγγλία και με συναδέλφους που μιλάω στην Ισπανία, είμαι Ολλανδία, που έχω συναδέλφους και εκεί και ακόμα και παιδιά που, έχουν, που γνωριστήκαμε στο παιχνίδι και εκείνοι έχουν φύγει, έχουν μεταναστεύσει πλέον. Δουλεύουν στο εξωτερικό. Έχω φίλους που δουλεύουν στη Σουηδία και περνάνε πάρα πολύ καλά. Κατάλαβα. Γιατί όταν δουλεύει το σύστημα αλλάζω. Στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε πρόβλημα να φύγει όλος ο κόσμος, είτε αυτός ήταν σερβιτόρος είτε επιστήμονας. Αυτό ήταν πολιτικό το θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς να το λύσουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή ο Έλληνας θα καταλάβει ότι δεν είναι αυτή η ταυτότητα του Έλληνα, δεν μας αντιπροσωπεύει αυτό. Και δυστυχώς στο εξωτερικό μας δείχνουν τους Έλληνες με λάθος τρόπο ότι οι Έλληνες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους πλέον. Είναι λυπητερό. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη Ραφαήλ, για την Και εγώ σας ευχαριστώ επικοινωνία. πάρα 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 πολύ. Ήταν... Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές.